Ντενής. Γιατί με άγχωσες έτσι τώρα με αυτό που είπες. Ποσό θα χτεί. Ποιο? Σήμερα τα παιχνίδια, ξεκίνα λίγη. Λοιπόν. Γιατί άμα κάτσω να... Εν τω μεταξύ χθες που έβλεπα για το Bet Factory, είδα ότι τέτοια ώρα τώρα παίζουν οι Ιάπωνες. Αλλά φρόντισα να είμαι άδειος. Καλά για κάνεις. Να μην με ρίξει στην παγίδα. Καλά. Γιατί ό,τι και να πεις. Όχι, ούτε εγώ θα ασχοληθώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε εγώ θα ασχοληθώ. Είδα, ήταν στη μία, λέω, άστα να πάει στο καλό. Ωραία, λοιπόν. Λέγε, Λάμια ΠΑΟΚ. 0-3. 0-3. Άρης Ολυμπιακός. Άρης Ολυμπιακός 1-3. 1-3. Και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εδώ μπορώ να δώσω δύο. Δύο σκοράκια. Πρώτα απ' όλα, ασχολείσαι, δίνεις κάτι. Μόνο στο Άρης Ολυμπιακός. Α, οκ, τότε πες μας για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ή 1-1. Ή 1-1. Ή 1-2. Ή 1-2. Χ2 δηλαδή. Ναι. Χ2 και γκολ. Καλό. Χ2 και γκολ. Και Χ2 over 1,5. Χ2 over 1,5. Πάνω από 2 είναι αυτά. Χ2 γκολ Μπακασέτα. Γκολ Μπακασέτα, λες, ε. Για να φτιαχτούν ωραίες ιστορίες. Στην ΟΠΑΠΑ Αρένα, γκολ Μπακασέτα, το ένα, το άλλο. Οκ. Okay. Ο Σπύρος εντάξει θέλει να δει Elite League, την ώρα που θα παίζει ο Λουτσέσκου. Δεν το τάπες αυτά. Βλέπουμε Elite League. Το ξέχασα αυτό. Πού το πας αυτό. Με όνειρο ζει. Άστο να βλέπεις το κινητό του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάλε να βλέπουμε. Του κόψε τα φτερά του Σάββατο. Πρέπει να μου το πει στο αυτή, αλλά δεν μου λέει να προσδίδεις. Να σου πω. Του κόψε τα φτερά του Σάββα. Να σε απαντήσω με αριστερό κροσέ σε αυτό που είπες. Αν είναι καλά. Αν είναι καλά και παίξει, γκολ Λιβάη Γκαρσία. Εντάξει, βέβαια δεν είμαι αντικειμενικός με τον Λιβάη. Καλά με τον Άμραμπατ δεν ήμουν ποτέ. Αγγλίδες είναι καλός ο Άμραμπατ. Σας τα έχω φυλαγμένα. Αλλά θα τα πω στο τέλος. Ισχύει αυτό με τον Άμραμπατ. Για το ποιο θα έχει πάρει το πρωτάθλημα. Αν το πάρετε. Θα πούμε αυτά. Σας έχω εγώ γράμματα. Λιβάη Γκαρσία γκολ. Δεν έχω δει τι γίνεται σήμερα, πώς είναι και αυτά. Εντάξει, μας τα επειδή μου το πούλησες με ύφος τον Μπακασέτας, σου απαντάω κι εγώ. Εγώ ζω για τις ιστορίες αυτά. Δεν ζω για τίποτα άλλο. Εντάξει. Θέλω ιστορίες. Εντάξει. Για πάμε. Λοιπόν, μια και μου ξεκίνησε με στοίχημα του Super League. Ας ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Στο Άρης Ολυμπιακός. Τα έφερα από εδώ, τα έφερα από εκεί. Σε ένα σκόρερ πήγα και ας μην δίνει και κάτι εντυπωσιακό σαν απόδοση. Θεωρώ με την έθραυστη αμυντική λειτουργία που έχει αυτό το διάστημα ο Άρης και ότι είναι και αρκετά αποσυντονισμένος και μπερδεύει πάρα πολύ με τις εμφανίσεις του. Κυρίως ανασταλτικά, θεωρώ ότι θα βρει ένα γκολ σήμερα ο Ελκαμπή. Και είναι στο θα μου πεις ανακάλυψα τα Αμερική. Εγώ έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Στο 2-10 δι. Παρότι δεν είσαι αντικειμενικός να απαντήσεις. Γιατί τώρα. Γιατί έπεσε η μάσκα σου την προηγούμενη φορά και ο Μιχάλης έχει πάρει χαμπάρι. Παρ' όλα αυτά θα σου κάνω μια ερώτηση. Σήμερα ο Άρης πώς θα παίξει. Πώς τον βλέπεις να παίζει. Πιστεύω θα είναι. Γιατί το πρόσωπό του, ήταν άλλος με τον Παναθηναϊκό, άλλος με την ΑΕΚ. Πιστεύω θα είναι όπως με τον Παναθηναϊκό. Α. Αλλά νομίζω θα κερδίσει πιο εύκολα, πιο εύκολα ο Ολυμπιακός. Σκηνοθέτη, δεν μ' αφήνει. Του κάνεις μάθημα. Δεν μ' αφήνει. Με περνά... Τι, ο σκηνοθέτης δεν θέλει να με βλέπει. Άστο. Ακούστε να δείτε. Εμένα με έχετε κλεισμένο εδώ μέσα. Δεν μ' αφήνεις να ολοκληρώσω. Δεν μπορεί να με κοροϊδέψει κανένας όμως. Συνέχισε, Ντενής μου, συνέχισε. Τώρα έχασα τον ήρμο της σκέψης μου. Ποιον ήρμο, πότε είχες ήρμο της σκέψης σου, Δεν μπορώ να με υπερασπιστώ. Δεν μπορώ να με υπερασπιστώ. Λέγε τι δίνεις τώρα. Είπες, θα βάλει γκολ Ελκαμπή. Γκολ Ελκαμπή στο 2-10. Και θα φάει και γκολ Ολυμπιακός. Καλά όλο αυτό. Αφού το είπες. Ναι, αλλά σου λέω, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να κερδίσει πιο εύκολα από ότι η ΑΕΚ την Κυριακή που ζωρίστηκε ομολογουμένως. Ναι. Τώρα, εγώ μίλησα. Πάμε Championship, Coventry Hull, έντονη η πτωτική πορεία για το διπλό της Hull αυτή τη στιγμή που δίνει μάχη για να μπει στην εξάδα των play-offs ανόδου. Έχει αδειάσει τελείως η Coventry, 120 λεπτά, πέναλτι, πήγε να ζήσει κλάμα, πήγε να ζήσει αδιανόητο όνειρο, τελικά έγινε φιάλτης. Εντάξει φιάλτης. Βέβαια ένα παιχνίδι μέσα στο Wembley, όπως και να το κάνουμε, είναι ιστορικό για τους Sky Blues. Είναι και αυτή βέβαια στο κόλπο της ανόδου, 7η Hull στο μείον 6, 8η η Coventry με 3 βαθμούς λιγότερους από τις Τίγρες. Πάω λίγο με την ψυχολογία που θα επικρατεί στην Coventry, είναι λογικό που γύρισε φαβορή Hull, περίπου στο... Παιδάκι τον Ντενής δεν τον ξαναγράφεις εσύ, Αλεξανδρέ, τον σέβεσαι. Παιδάκι. Ντάιντε. Ντροπή. Καθάριζω εγώ. Δεν έχουμε 23 Θα είναι 15 ετών και λέει παιδάκι εσένα.
Δίνουμε απαντήσει στον αγωνιστικό χώρο, Παντελή. Έλα, γόρι μου, πάμε με το διπλό που κυκλοφορεί περίπου στο 2.20. Και κλείνουμε μια Λατινική Αμερική, Copa Libertadores. Πολύ αμφίροπο μάτς, θα έλεγα, αυτό στον ισημερινό μεταξύ της Independiente del Valle και της Palmeiras. Αρκετά ζώρικο μάτς για την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα. Δεν χάνει εύκολα στην έδρα της Independiente. Η Palmeiras δεν χάνει εύκολα εκτός έδρας. Κοντράρονται δύο αρκετά δυνατές ομάδες. Έχουν 4 βαθμούς ως τώρα στον ομιλό τους. Έχει πάρα πολύ χ. Εγώ θα το πω λίγο πιο safe. Θα το πάμε τον goal goal σε αυτό το παιχνίδι το οποίο κυκλοφορεί στο 90. Αυτές τις τρεις επιλογές λοιπόν για σήμερα. ΑΕΣ Ολυμπιακός να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ελκαμπή. Coventry Hall διπλό. Γίνεται παιδιά του Ντελβάγε. Palmeiras. Copa Libertadores. Goal goal. Ωραία. Θέλω σήμερα να κάνουμε και μια συμφωνία. Ναι. Στο λέω λίγο νωρίς για να είσαι έτοιμος. Θέλω στην τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Ναι. Όπως κάναμε πέρυσι, απλά πέρυσι μου ήρθε εκείνη τη στιγμή που ήμουν όρθιος και σου έλεγα, θέλω αυτή τη φορά, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, θα έρθεις εδώ, έτοιμος, μόνο και μόνο για την πλάκα θα γίνει, ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε, ναι. Γιατί είναι Ιούλιο, που να ξέρουμε, απλά να δώσεις πάλι εμπνεύσεις μακροχρόνιες. Ξέρω ήδη ποιος θα πάρει του χρόνου στη Super League, να ξέρεις. Μισό λεπτό. Δεν θα το πεις. Όχι, δεν θα το πεις. Δεν σου επιτρέπω να το πεις. Όχι, το πεις. Ακόμα είσαι πρώτα απ' όλα ολοζωντανός. Είσαι ολοζωντανός. Και ας θες να μας κόψεις τα φτερά. Είμαστε πολύ ζωντανοί. Ακόμα είσαι ολοζωντανός. Είσαι ολοζωντανός. Μέχρι 7.30. Μέχρι τις 9.20 σήμερα παραμένεις ολοζωντανός. Και θα παραμείνει. Άμα γκελάρει η ομάδα στο Βικελίδης, εκεί εγώ που την άλλη φορά σέσωσα. Ναι. Σε έσωσα, θα σου πω εντάξει, πέσε, δεν σε σώνω. Λοιπόν, όμως, περίμενε. Ναι, ναι. Θα δώσεις κι άλλα. Εννοείται. Ό,τι θες. Δεν θα σε βάλω εγώ να δώσεις όλα. Όχι. Αλλά ό,τι θες. Ό,τι έχουμε εκείνο το διάστημα. Θες Γερμανία. Γερμανία. Γερμανία είναι το μόνο που ξέρουμε ποιο θα το πάρει του χρόνου. Σωστό. Εταιρείες, μην τολμήσετε να βάλετε Γερμανία πρωταθλητής. Μην τολμήσετε. Ξέρουμε που θα πάει ιστορία. Εδώ έχουν φύγει αφροί, από παντού έχουν φύγει αφροί. Λοιπόν, δώσε όμως ό,τι θες. Θες να δώσεις Γαλλία, θες να δώσεις Ιαπωνία, πρώτα απ' όλα θα δώσεις Βραζιλία. Αυτό ναι, θα είναι ζωντανό. Ναι. Όλα. Αργεντίνα. Ωραία. Να ξέρεις, Μάνος Χωριανόπουλος ναι. Έρχεται με ξύλο. Μόνο αυτό σου λέω και ό,τι καταλάβεις. Άστο.